Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, γνωρίζει καλά την ιστορία και την προσφορά της Μονής τόσο στην Εκκλησία όσο και στο έθνος. Κυρίως όμως ζει μέσα στην παρουσία και τις ποικίλες ευλογίες του Αγίου,
ο οποίος συνδέεται και με αρκετά εθνικά γεγονότα, όπως η απελευθέρωση της Κρήτης από τους Άραβες. Η περίοδος του Τριωδίου, την οποία διάγουμε, και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η οποία ανοίγεται μπροστά μας, αποτελούν πρώτη τάξη ως ευκαιρία, προκειμένου να εντρυφήσουμε στους βίους των Αγίων μας, έτσι ώστε να διδαχτούμε στην πράξη την εφαρμογή του νόμου του Θεού, καθώς και την πορεία του εξαγιασμού μας. Ταυτόχρονα ενισχυόμαστε στον αγώνα μας, καθώς δεν βλέπουμε μόνο τους αγώνες και την πάλη των Αγίων, αλλά και την δόξα και την τιμή που απολαμβάνουν ανά τους αιώνες, τιμή και δόξα που κατά το αψευδές στόμα του Κυρίου μας αναμένει όλους όσοι πορευτούν το δόμο της δικαιοσύνης της αληθείας. Πέραν όλων αυτών, είναι νομίζω σε όλους γνωστός ο σύνδεσμος της πόλεως μας με τον Όσιο Λουκά και το μοναστήρι του, χάρη στο μετόχι το οποίο εδράζεται σε αυτήν και το οποίο πολλοί πατρινοί επισκέπτονται και εκκλησιάζονται σε αυτόν. Έτσι, με πολύ χαρά έχουμε κοντά μας, όπως είπαμε, τον πατέρα Γεώργιο, ο οποίος αναστήλωσε την ιστορική ιεραμονή, η οποία είχε υποστεί τη φθορά του χρόνου. Εκτός από την αναστήλωση των κτηρίων, πολύ σημαντική ήταν η συμβολή του στην αναβίωση της μοναστηριακής ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργική ζωή. Και ας μην θεωρηθεί εύκολο το εγχείρημα, διότι πολλοί παράγοντες θα ήθελαν τα ιστορικά αυτά μοναστήρια να λειτουργούν μόνο στην μνημεία. Επιπλέον, ο πατήρ Γεώργιος είναι αρκετά λαοφιλής, ένα κατά της σημαντικής του προσφοράς στην Ιερά Μονή, αλλά και της προσφοράς του ως πνευματικός πατήρ και ως ιεροκήρυξ. Έτσι, με πολύ χαρά θα τον ακούσουμε τον πατέρα Γεώργιο, τον οποίο και καλούμε να ανέρθει στο βήμα και να λάβει το λόγο. Καταρχήν θέλω να πω καλησπέρα σε όλους σας. Να ευχαριστήσω όλους σας πανασιολογιώτατε Άγιε Πρωτοσύγγελε. Για μένα είναι ξεχωριστή χαρά και τιμή που είσαστε σήμερα μαζί μας, αλλά βέβαια να είμαι ειλικρινής και δυσκολία. Να ευχαριστήσω τον Άγιο Καθηγούμενο τον Πατέρα Νεκτάριο, τον παλιό μου σφοιτητή, τον Πατέρα Ιερόθεο, που είναι Πρωτοσύγγελο, σεβαστούς πατέρες όλους, τον πατέρα Αθανάσιο, που είμαστε στα χρόνια τα σπουδάζαμε στην Κόρινθο, στη σχολή, τους αγαπητούς πατέρες, τους σεβαστούς πατέρες του μετοχίου μας, τον πατέρα Νικόλαο, πολύ σεβασμό, και τον πατέρα Λεόντιο. Και βέβαια, να ευχαριστήσω και τους ιερείς του ναού αυτού, που μου έδωσαν την αφορμή να είμαι απόψε μαζί σας. Και ειλικρινά θέλω να πω ότι ήρθα γιατί ο πατήρ Θεοδόσιος επέμενε. Δεν έχω το περιθώριο, το μαστήρι να φεύγω εύκολα, γιατί δεν είμαστε ούτε τόσοι πολλοί και εκεί έχουμε πάντα προσκυνητές, επισκέπτες, αλλά και συνεχείς εργασίες που αφορούν την αναστήλωση, τη συντήρηση των ψηφιδωτών και γενικά των κτηρίων και των ναών. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα όσα είπατε, τα οποία βέβαια με βρίσκουν στην εκτίμηση ότι είναι πολύ υπερβολικά. Ευχαριστώ την αγάπη σας. Δεν έκανα τίποτα παραπάνω από λίγο από εκείνο που έπρεπε και από οι ευθύνες σε αυτά τα χρόνια στη διακονία της Μονής μας. Μαζί βέβαια με πάρα πολλούς αδελφούς, μοναχούς, με τη στοργή και τη στήριξη και την αγάπη του ποιμενάρχου μας και νη μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου, κυρίου Ιερονύμου, ο οποίος και ο ίδιος διεικόνησε στο μοναστήρι και μας ενέπνευσε την αγάπη ότι μπορεί να συνυπάρξει η μοναχική ζωή σε αυτούς τους ιστορικούς χώρους και μπορεί να συνδυάζεται η υπέροχη αισθητική και της αρχιτεκτονικής με τις ακολουθίες, τη λειτουργική ζωή, με το θυμίαμα, με την ομορφιά της φύσης, με την αίσθηση ότι ο Θεός είναι εκείνος που κατευθύνει τα βήματά μας
και είναι παντού παρόν από τότε, ιδιαίτερα που ο Όσιος και Θεοφόρος Λουκάς το 946 μετά Χριστόν ίδρυσε και κατεστάθηκε σε εκείνο το ξερό και άνυδρο τόπο μέχρι τότε. Θέλω όμως να εκφράσω πρωτίστως τις ευχαριστίες μου και το σεβασμό μου στον Ποιμενάρχη σας, στον Σεβασμιότατο Άγιο Πατρό, κύριο Χρυσόστομο, με την ευλογία του οποίου είμαι και εδώ απόψε μαζί σας και τον οποίο γνωρίζω παλιότερα και τον σέβομαι. Και πιστέψτε με ότι ήρθα απόψε πιο πολύ για να σας δω, να σας πω μια καλησπέρα. Να ευχηθούμε καλό Τριώδιο, καλή Αγία Σαρακοστή. Πάρα για αυτά τα οποία θα σας πω, ήρθα να ταινίσω τα βλέμματά σας και ένιωσα την υποχρέωση να πω ναι στον Πατέρα Θεοδόσιο για πολλούς λόγους. Γιατί η Πάτρα είναι μια σπουδαία πόλη που για μας έχει παλαιούς δεσμούς με το μοναστήρι. Πριν γίνει ο δρόμος, ο παραλιακός που μας φέρνει τώρα εδώ, υπήρχε η γραμμή του πλοίου που έφτανε μέχρι τα αντίκυρα τα δικά μας. Και γνώρισα 5 από τους παλαιούς πατέρες μας της Μονής. Ο τελευταίος κοιμήθηκε πρόσφατα την 1η Δεκεμβρίου σε ηλικία 92 ετών με 77 χρόνια μοναχικής ζωής. Που είχα ακούσει λοιπόν πάρα πολλά πώς ήταν η ζωή τους πρώτα, πώς υπήρχαν πάντα εδώ στο Μετόχι τότε που ήταν ανάμεσα στα μπέλια. Πατέρες που ερχόταν και νέοι μοναχοί, μικρά καλογεροπαίδια τότε και στον αιώνα που πέρασε και τους προηγούμενους, για να διακονούν τους πατέρες πως υπήρχε λειτουργική ζωή η οποία συνεχίζεται εδώ στο Θεό μέχρι σήμερα. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά το Σεβασμένο το Άγιο Πατρό που με την ευλογία του λειτουργεί, συνεχίζει να λειτουργεί το ιστορικό αυτό Μετόχι. Η Μονή λοιπόν του Οσίου Λουκά. Γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα? Αφενός με γιατί έχει σχέση, είπαμε, με την πόλη που ήταν η μνήμη του Αγίου το Φεβρουάριο, είμαστε ακόμα, και γιατί είπαμε είναι το Μετόχι. Αλλά γιατί είμαστε και στο Τριώδιο, που νομίζω ότι η περίοδος αυτή ιδιαίτερα μας υπενθυμίζει πάρα πολλά. Αλλά μας υπενθυμίζει πώς ήμασταν, πώς είμαστε και πώς θα πρέπει να βαδίσουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Τριώδιο ιδιαίτερα έρχεται να μας πει ότι ο άνθρωπος που βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού, ο πρωτοτικός άνθρωπος, ζούσε όμορφα σε μια επικοινωνία άμεση με τον Δημιουργό, στη χαρμονία του Παραδείσου, στα πλαίσια που ο Θεός καθόρισε, που ήταν βασιλιάς της κτήσεως. Για τον μεταπτωτικό άνθρωπο που έχασε τα πάντα, που ήρθε η οδύνη και ο πόνος στη ζωή του, που όπως ακούσαμε προχθές στο δοξαστικό του ασώτου, πόσο να αγαθώ ο άθλιος εγώ, λέει, με αυτόν υστέρησα. Πόσο αγαθά λοιπόν υστέρησα τον εαυτό μου, και οποίας βασιλείας εξέπεσα όταν λέω προσεγώ. Νομίζω ότι αυτή η φράση και μόνο εκφράζει την κατάσταση του μεταπτωτικού ανθρώπου. Στο βασίλειο του πόνου, της φθοράς, του θανάτου και της αγωνίας, αλλά και της ελπίδας, αφού ο Θεός με το πρώτο Ευαγγέλιο δεν τον άφησε έτσι. Και το τρίτο σημείο, ο άνθρωπος πλέον που με τη χάρη του Θεού μέσα στην Εκκλησία καλείται μέσα από τα πλαίσια της μετανοίας, της προσευχής, της πίστεως μοναδικά στο Θεό, της αποδοχής της δωρεάς και του αγιασμού, να προχωρήσει, να αγωνιστεί και μέσα πλέον από ένα άλλο δρόμο, έμπονο και δύσκολο, να πει ναι στη χάρη του Θεού και στη θέληση για τη σωτηρία, με την πορεία της ζωής του, και να πορευτεί σε αυτό που λέει αγιασμός, μεταμόρφωση, θέωση, και νομίζω ότι η Αγία μας Εκκλησία
ιδιαίτερα σε αυτό το στάδιο του Τριωδίου της Αγίας Μεγάλης Σαρακοστής, μας υπενθυμίζει και μας προτρέπει. Και μέσα στο πάνθεο των Αγίων μας έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους, φτασμένους, δοξασμένους από το Θεό, θεωμένους, ανθρώπους που αναγεννήθηκαν, που εβίωσαν τη χάρη του Θεού, που πήραν τα χαρίσματα του Θεού και έζησαν τη ζωή του Θεού. Και τους αγαπούμε και τους τιμούμε και τους θαυμάζουμε, γιατί είναι τα γνήσια πρότυπα της χριστιανικής ζωής. Ένας τέτοιος άνθρωπος του Θεού, ταπεινός και αφανής, είναι και ο Άγιος μας Όσιος Λουκάς, που ίδρυσε το ιστορικό μοναστήρι μας. Πιθανόν πολλοί να έχετε έρθει, να έχετε προσκυνήσει, πιθανόν από φωτογραφίες και εικόνες, τουλάχιστον οι πατέρες εδώ έχουν έρθει περισσότεροι και ίσως και από σας κάποιοι. Ένας άνθρωπος ταπεινός και απλός, που γεννήθηκε στα μέρη μας εκεί, της Βιωτίας, της αρχαίας Φωκίδος, όπως λεγόταν τότε, γύρω στο 896, εκεί τοποθετείται η γέννησή του. Στο Καστόριο, το αρχαίο Καστρί των Δελφών μέχρι σήμερα το λένε, πρόγονοι του καταγόταν από την Αίγινα και με τις επιδρομές των πειρατών αναγκάστηκαν να φύγουν και να έρθουν να κατασταθούν στην αρχαία Κύψα. Θα λέγαμε στην σημερινή Τέρα και αργότερα λίγο πιο πάνω στο Βαθέα, στο Βαθύ Ρίεκα ή Βαθέα. Και αργότερα που οι επιδρομές φαίνεται συνεχίζονται, ετόκισαν πλέον στο Καστόριο. Εκεί γεννήθηκε ο πατέρας του Οσίου Στέφανος. Εκεί γεννήθηκε και η μητέρα του Εφροσύνη. Αυτά είναι τα ονόματα των γονιών του Αγίου. Ένα παιδί ανάμεσα στα άλλα. Ένα παιδί όμως που πολύ γρήγορα ξεχώριζε για τα πλαίσια της ζωής του, για τη συμπεριφορά του, για τις αναζητήσεις, για τις επιδιώξεις του. Ένα παιδί που όσο μεγάλωνε εξέφραζε την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, τη μοναδική αγάπη, αλλά παράλληλα και την πλούσια αγάπη για τον συνάνθρωπο. Είχε και άλλα αδέλφια. Το Θεόδωρο, τη Μαρία, ο Λουκάς λοιπόν, η Καλή που έγινε μοναχή και εκείνη και ο Επιφάνιος που έγινε και εκείνος μοναχός. Και δύο άλλα αδέρφια που εκοιμήθησαν σε νηπιακή ηλικία. Οι γονείς του έβλεπαν ότι το παιδί αυτό ξεχώριζε και ότι το συγκινούσε η αφιέρωση στο Θεό. Προσπάθησαν να το παιδαγωγήσουν. Να το στρέψουν στα παιχνίδια τα παιδικά, να συναστραφεί με τα άλλα παιδιά. Εκείνος όμως επέμενε να προσεύχεται, να νηστεύει, να απομακρύνεται από το σπίτι και να κρύβεται, να προσεύχεται πιο άνετα, να βοηθάει τους γονείς του στις γεωργικές και επιμενικές εργασίες και να δίνει και το ψωμί του και τα ρούχα του πολλές φορές στους φτωχούς, στα φτωχά παιδιά και γυμνά, και να μην υπολογίζει καθόλου τις τιμωρίες ή τις επιπλήξεις των γονιών του. Γύρω στο 961, που δεν διέσωσε όμως ο ίδιος από το ταπείνωση το όνομά του και στηρίχθηκε σε πληροφορίες άλλων προσώπων, αλλά φαίνεται ότι όπως ομιλεί έχει και ο ίδιος άμεση πληροφόρηση και άμεση σχέση με τον Όσιο. Αυτό συνέχισε να αντιγράφεται στις Περγαμηνές μέχρι το 1874, που ο ιστορικός ο ντόπιος της Βιωτίας, ο Γιώργος Κρέμος από την Αράχοβα, εξέδωσε πλέον το προσκυνητάριο της Μονής του Οσίου Λουκά και της κατέγραψε όλες τις εκδοχές της ιδρύσεως του μοναστηριού μας, αλλά και επισημοποίησε και το βίο του Οσίου Λουκά. Θέλω να επανέλθω για να πω ότι ο Όσιος, παρότι είχε αυτές τις αναζητήσεις, όμως υποτασσόταν στους γονείς του.
Γρήγορα έμεινε ορφανός, σε ηλικία 13 χρονών. Προσπάθησε να βοηθάει τη μητέρα του. Και αυτός που έμελε να γίνει της αρετής και της ασκήσεως γενναίος αγωνιστής και να αναδειχθεί ο Λουκάς ο Θαυμάσιος, συμπεριφερόταν με πολύ στοργή και αγάπη στη χείρα μητέρα του. Κάποτε η μητέρα του φιλοξένησε δύο μοναχούς που πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα, είχαν ξεκινήσει από τη Ρώμη. Και τότε ο Κορινθιακός, όπως γνωρίζετε καλύτερα εδώ, ήταν ένα σπουδαίο μέσο μεταφοράς. Οδηπόρησαν λοιπόν και βρέθηκαν νύχτα στο σπίτι τους και εκείνη τους φιλοξένησε. Και όταν το πρωί έφυγαν και εκείνη είχε πάει πιο μπροστά στο χωράφι, ο μικρός τους ακολούθησε, παρακάλεσε με δάκρυα να τον πάρω μαζί του και έφτασε στην Αθήνα. Εκεί έμεινε στο μοναστήρι της Παναγίας, πιθανώς η εκκλησία η παλαιά της Παντάνασσας που είναι στην πλατεία Μοναστηριακίου σήμερα. Εκεί ήταν το μοναστήρι της Παναγίας. Και εκεί αναδύθη το μοναγικό σχήμα. Στις ερωτήσεις του ηγουμένου, μετά από αρκετό καιρό, επέμεινε ότι είναι ξένος, ότι δεν έχει κανένα και ότι ήθελε πραγματικά να μείνει στο μοναστήρι και να αφιερωθεί στο Θεό. Και εκείνος τον έκανε μοναχό. Κάποτε απορούμε και είναι πράγματι σήμερα για τα δεδομένα και τα μέτρα μας απορίας άξιος όταν βλέπουμε όταν ένα νέο άνθρωπο να θέλει να αφιερωθεί, να γίνει κληρικός, να γίνει μοναχός. Και έχουμε και αντιδράσεις από τις οποίες σπάνια, λίγοι αδελφοί ξεχωρίζουν που δεν πέρασαν. Και ίσως έχουμε μέχρι σε έναν βαθμό δίκιο οι γονείς. Αλλά όταν είναι μια εσωτερική και άμεση απόφαση και όρημη, εκεί θα παρακαλούσα όλους σας που έχετε παιδιά και εγγόνια να μην επιμένετε. Γιατί η κλίση αυτή είναι του Θεού και δεν είναι από τους ανθρώπους. Αν είναι επιπόλαιη, θα φανεί. Και ένας έμπειρος πνευματικός θα μπορέσει να την αντιμετωπίσει. Έχουμε παραδείγματα πολλών Αγίων που σε μια πολύ πιο μικρή ηλικία αφιερώθηκαν και ανέβηκαν πολύ ψηλά. Σήμερα βέβαια είναι άλλα τα κριτήρια και τα μέτρα και ασφαλώς πρέπει να τα σεβαστούμε. Αλλά πολλές φορές πηγαίνουμε εντελώς αντίθετα στο θέλημα του Θεού και σε μεγάλες ηλικίες των παιδιών μας, των εγγονιών μας, γιατί θεωρούμε άσκοπο ή ανοφελές αυτό που θέλουν να κάνουν. Έτσι λοιπόν και Όσιος έμεινε εκεί. Αλλά κάποια σημεία και όνειρα τάραξαν τον ηγούμενο του μοναστηριού και αφού ομολόγησε ότι όντως έχει μια μητέρα χείρα αφήσει πάνω στο χωριό του, η οποία εμφανιζόταν στον ύπνο του ηγουμένου και τον τάρασε και τον απαιτούσε το γιο της, τον έδιωξε και εκείνος έφυγε ταπεινά με σκυμμένο το κεφάλι και πήγε στο σπίτι του. Και για 5-6 μήνες υπηρετούσε με ταπείνωση τη μητέρα του. Μετά όμως πλέον όταν έβλεπε η ίδια ότι δεν άντυχε και ότι προσευχόταν και όταν κάποτε τον είδε να προσεύχεται μέσα σε ένα φως υπερκόσμιο όπως άλλοτε να είναι πάνω από το έδαφος, να μην στέκεται πάνω στο έδαφος, τότε πλέον πίστηκε ότι το παιδί της ήταν κάτι το ξεχωριστό και του έδωσε την ευχή της να φύγει, να πάει, να ασκητέψει. Και το ασκητήριό του Όσιος Λουκάς το έστησε κοντά στην πατρίδα του απέναντι στο βουνό του, στο όρος του Ιωαννίτσι, στα Γιαννημάκια τα λένε σήμερα, κοντά στη Δεσφίνα. Είναι ένα κεφαλοχώρο. Και εκεί προσευχόταν και εκεί εβίωσε τα σκαλοπάτια και τους αναβαθμούς. Ανέβηκε τις αρετής. Και όσο αφανής ήταν εκείνος και ταπεινός, ο Θεός τον αναδείκνυε και τον εδόξασε και τον φανέρωνε. Και οι άνθρωποι τον αισθάνθηκαν, τον γνώρισαν αργότερα και έφταναν ουρές έξω από το ασκητήριό του. Και εκείνος τους δεχόταν, τους άκουγε, τους παρηγορούσε, τους ενίσχυε και με το φωτισμό του Θεού τους έδειχνε το δρόμο για τη σωτηρία και τη σωστή χριστιανική ζωή. Αναφέρει ο συναξαριστής ότι παρότι ήταν νέος, όμως είχε σύνεση, είχε αρετή, είχε ταπείνωση
και είχε περισσή αγάπη για το Θεό και για τους ανθρώπους. Και έτσι έβλεπαν οι σύγχρονοί του ένα άνθρωπο γνήσιο, χωρίς επιτηδεύσεις, χωρίς υποκρισίες, που εργαζόταν, προσευχόταν και αφιέρωνε πάρα πολλή ώρα του χρόνου του για να τους δέχεται, να τους ακούει, να τους παρηγορεί, να τους στηρίζει. Εκείνη την εποχή γίνονται οι επιδρομές των Βουλγάρων, περίπου στο 9, 2018. Αναγκάζεται ο Ιωσίος Λουκάς να φύγει με ένα πλήθος χριστιανών για να σωθεί και να περάσει την Πελοπόννησο και να πορευτεί προς την Κόρινθο. Να λοιπόν που έχει με την Πελοπόννησο έτσι σχέση. Εκεί προσπάθησε να μάθει γράμματα σε ένα δάσκαλο, πήγε και έμεινε στο μαρτύριο του Αγίου Προκοπίου. Όμως τα παιδιά, λέει, που ήταν στο δάσκαλο του φερόταν άσχημα και άπρεπα και φερόταν και στο δάσκαλο, και έτσι αναγκάστηκε να φύγει. Και ενώ σκεπτόταν πώς να πορευτεί, πού να πάει, δέχεται το μήνυμα από ένα ξακουστό στη Λίτη ασκητή στην ορεινή Ζεμενά να πάει να τον υπηρετήσει. Και Όσιος πήγε, υποτάχθηκε και με ταπείνωση τον διακόνησε 10 ολόκληρα χρόνια. Και εκείνος, έμπειρος, τον εισήγαγε στο γνώφο της πνευματικής και της νηπτικής ζωής και τον βοήθησε να εξασκηθεί στους πειρασμούς των δαιμόνων και τον βοήθησε να ανέβει ακόμα πιο ψηλά και καλλιέργησε τον εαυτό του να προχωρήσει κι άλλο στην ταπείνωση και στην αγάπη. Και όταν πλέον ειρήνευσε η κατάσταση και ο μεγάλος ασκητής που δεν διασώζεται το όνομά του στη Ζεμενά του έδωσε ευλογία, επιστρέφει πάλι στο ασκητήριό του που το βρίσκει ερημωμένο, κατεστραμμένο και ξαναρχίζει από την αρχή. Και πάλι βάζει το πρόγραμμα της εργασίας, της προσευχής και οι άνθρωποι πάλι τον ένιωσαν και έτρεξαν. Και μένει εκεί άλλα 12 χρόνια και καλλιεργούσε τον κήπο και προσέφερε τα προϊόντα από τον κόπο του στους ανθρώπους που τα είχαν ανάγκη, στους επισκέπτες, στους φίλους. Εκεί δέχτηκε και επισκέψεις σπουδαίων προσώπων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο επίσκοπος Κορίνθου, ο αρχιεπίσκοπος μάλιστα, Κορίνθου, τον οποίο το φιλοξένησε Όσιος και από τον οποίο έμαθε πολλά και του έδωσε αφορμές. Ταπεινός ο Όσιος δεν δέχεται την οικονομική βοήθεια από τον Αρχιεπίσκοπο Κορίνθου και εκείνος στενοχωρείται. Αν, λέει, Άγιε Δεσποτά μου, είναι αυτός ο λόγος της αθυμίας σου, τότε να τα πάρω, αλλά σε μένα δεν θα είναι καθόλου χρήσιμα. Τα χρήματα είναι για τους ανθρώπους που έχουν οικογένειες, που έχουν παιδιά. Όσιος τον ρώτησε πώς να κοινωνούν εκεί στην ερημιά οι ασκητές και εκείνος του υπέδειξε τον τρόπο που ξέρουμε μέσα από την εμπειρία των Οσίων και των ασκητών που διέσωσε Βεργετινός και τα άλλα νηπτικά βιβλία. Να φυλάει τον Άγιο Άρτο, να προσεύχεται, να λέει τους ψαλμούς και να κοινωνεί τις μεγάλες εορτές και τις Κυριακές. Εκεί επιτέλεσε και πάρα πολλά θαύματα. Ο Θεός του είχε δώσει πλούσια τη χάρη του να θεραπεύει ψυχικές και σωματικές αρρώστιες. Του έδωσε το προφητικό χάρισμα να στηρίζει, να βοηθάει τους ανθρώπους, να τους ενισχύει, να λύνει τα προβλήματα και μην πάει το μυαλό μας σε μάγους και σε μέντλους σήμερα. Αλλά οι άνθρωποι του Θεού που ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια της αγιότητας και της αρετής και της πίστεως και ζουν τη ζωή του Θεού, εκείνος τους δίνει πολλά από τα δικά του πράγματα. Τους τα χαρίζει. Και όσο και φαίνονται υπερβολικά στη δική μας λογική και στα δικά μας κριτήρια, εκείνοι αισθάνονται φυσικά. Αλλά δεν τα κρατούν για τον εαυτό τους. Τα δίνουν απλόχερα και δωρεά στους συνανθρώπους τους. Στο βίο του Οσίου Λουκά αναφέρονται πάρα πολλά θαύματα και θεραπείες.
Και αναφέρονται πάρα πολλές προφητείες που Όσιος είπε και στον καιρό τους εκπληρώθηκαν. Και αυτό τον ανεδείκνυε πιο γνήσιο άνθρωπο του Θεού και πιο αληθινό. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να ξεχάσουν τη μεγάλη φιλανθρωπία του. Τις συμβουλές και τις παρενέσεις του τους έλεγε. Τη φιλοξενία του. Αλλά και τα σημεία, τα μεγάλα και τα θαύματα που έβλεπαν να επιτελούνται. Ήθελα να αναφέρω μόνο μια προφητεία που είπε Όσιος. Τότε η Κρήτη, η μεγαλόνισσός μας, ήταν σκλαβωμένη στους Άραβες, στους Αρακινούς. Και όχι μόνο υπέφεραν οι άνθρωποι, όχι μόνο στέναζαν κάτω από το πέλμα του δυνάστη, αλλά τους πίεζαν και πολλοί να αλλαξοπιστήσουν. Και ήταν τόσο αφόρητη η κατάσταση, ώστε χρειάστηκε μετά την απελευθέρωσή της το 1961, ο Μεγάλος Άγιος και Ιεραπόστολος, ο Άγιος Νίκων μετανοείται, να εργαστεί ιεραποστολικά για να επανευαγγελίσει πάλι τους Κρήτες. Και πρέπει να πω εδώ ότι η εικόνα, η ψηφιδωτή εικόνα του Οσίου Νίκονος είναι σε περίοπτη θέση μέσα στο καθολικό, γιατί ακριβώς πιστεύω ότι ήθελαν οι τότε κρατούντες και εκείνοι που ετοποθέτησαν να τιμήσουν τον σύγχρονο Άγιο του Οσίου Λουκά, που μαζί με άλλους Οσίους, όπως τον Όσιο Χριστόδουλο της Πάτμου, τον Όσιο Μελέτιο και άλλους, θεωρούνται από τους αναμορφωτές του μοναχισμού στο Μεσαίωνα. Τότε λοιπόν είχαν γίνει πάρα πολλές εκστρατείες για την απελευθέρωσή της, αλλά όμως είχαν αποτυχία. Και το Στήριον Όρος, που είναι τώρα το μοναστήρι, και όλη η περιοχή που ασκείται ο Εώσιος, τότε ήταν στο Καλάμι, ήταν το πέρασμα των επισήμων και των αρχόντων από την Κωνσταντινούπολη προς τη Θήβα, που ήταν η πρωτεύουσα του θέματος της Στερεάς Ελλάδος. Θα λέγαμε της μεγάλης περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Γι' αυτό και στο βίο του Οσίου Λουκά αναφέρεται ότι είναι το της Ελλάδος εγκαλόπισμα. Είναι βέβαια με την έννοια αυτή που λέμε της Στερεάς Ελλάδος. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και επίσημοι και διοικητέ του θέματος, όπως ήταν ο στρατηγός Κρινή της Αρωτράς και άλλοι. Στα αυτιά του αυτοκράτορα Ρωμανού του πρώτου φτάνει η φήμη των θαυμάτων και των προφητιών του Οσίου Λουκά. Και κάποιοι του μίλησαν για τη μεγάλη του προσωπικότητα. Και εκείνος στέρνει τον στρατηγό Πόθο να τον ρωτήσει τι θα γίνει με την Κρήτη, με το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Και Όσιος αφού προσευχήθηκε, του είπε: «Ρωμανός βασιλεύς Κρήτην χειρούτε». Ο Ρωμανός λοιπόν ο βασιλιάς θα ελευθερώσει με τα χέρια του την Κρήτη. Ούχουτος αλέτερος ομώνυμος αυτό. Όχι λοιπόν ο σημερινός, αλλά κάποιος άλλος θα έχει το ίδιο όνομα. Ασφαλώς πολλοί θα σκέφτηκαν καλογερίστικες κουβέντες. Όμως 20 χρόνια μετά, όταν Όσιος είχε φύγει από αυτή τη ζωή το 1961, όταν βασίλευε ο Ρωμανός ο δεύτερος, ο στρατηγός, ο αρχιστράτηγος Νικηφόρος Φωκάς επιχειρεί μεγάλη εκστρατεία και η Κρήτη ελευθερώνεται, και εκεί που είναι τα λινοπεράματα σήμερα, εκεί κατάφερε να αποβιβαστεί ο στόλος της πόλης, του Βυζαντίου, και η Κρήτη ελευθερώθηκε. Και ήταν φυσικό να θυμηθούν το φτωχούλι του Θεού που 20 χρόνια πριν και δεν υπήρχε πλέον στη ζωή για να τον δοξάσουν, να τον τιμήσουν, να εκφράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους. Και έτσι λοιπόν αναφέρεται στην ίδρυση της μονής μας πλέον, όπως είναι μεγάλο συγκρότημα και όπως η όλη αισθητική και αρχιτεκτονική εκφράζει την αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολης. Έτσι λοιπόν ανδρώθηκε αυτό που υπήρχε από τον Όσιο Λουκά και είναι αυτό που σήμερα υπάρχει ακόμα και το θαυμάζουμε και το αγαπούμε και προσπαθούμε να το παραδώσουμε συντηρημένο στις επόμενες γενιές. Κλείνω την παρένθεση για να πω ότι Όσιος μένει 12 χρόνια ακόμα στο όρος του Ιωαννίτζη.
Επειδή πλέον οι άνθρωποι δεν σταματούν καθόλου, όπως συμβαίνει συνήθως, θυμηθείτε τον πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Ιάκωβο, τον πατέρα Παΐσιο, που είχαν πάντα ουρές και δεν σύχαζαν ποτέ, φεύγει πιο ανατολικά προς τον Κορινθιακό. Πάλι στην περιοχή μας, στο Καλάμιο, που μέχρι σήμερα σώζεται η Εκκλησία της Παναγίας, όχι βέβαια εκείνη που έκτισε όσιος, αλλά στον ίδιο χώρο, και το πηγάδι όμως που βγήκε από τα χέρια του. Και είναι το μοναδικό πηγάδι στην περιοχή που έχει γλυκό νερό, πολύ κοντά στη θάλασσα. Εκεί μένει 3 χρόνια. Και για περισσότερη άσκηση μετακομίζει σε ένα ξερονήσι, την Άμπελο. Άνυδρο, κατοίκητο, μόνο άγρια ζώα υπήρχαν. Εκεί λοιπόν ασκήτευσε 3 χρόνια. Και στη διάρκεια αυτών των 3 χρόνων έγιναν οι επιδρομές των Ούνων, των Ούγγρων και των Τούρκων που αναφέρει ο βίος του. Και οι άνθρωποι κυνηγημένοι και πονεμένοι έφταναν κατά χιλιάδες στις ακτές, και όσιος τους αγκάλιαζε, τους βοηθούσε, τους προστάτευε, τους ενίσχυε, τους παρηγορούσε, και με τη χάρη του Θεού που είχε και το φωτισμό, δεν τους άφησε να ξενιτευτούν περισσότερο, παρά τους είπε ότι «εαρινών τον έφος αδελφοί και θάτο παρελεύσετε». Ότι το σύννεφο αυτό της συφοράς που ήρθε είναι ανοιξιάτικο, είναι καλοκαιρινό, δεν είναι χειμωνιάτικο που κρατάει μέρες και μήνες, και θα φύγει γρήγορα. Και πράγματι σύντομα έφυγαν οι επιδρομείς και οι άνθρωποι πλέον, αφού είχαν στηριχτεί κοντά στον άνθρωπο του Θεού, πεφάσαν να γυρίσουν. Να γυρίσουν πίσω στα χαλάσματα, να σφουγγίσουν τα δάκρυά τους, τα αίματα των σκοτωμένων και όλα αυτά που συνέβαιναν σε ανάλογες περιπτώσεις. Και αγωνίστηκαν πάρα πολύ αυτοί που τον αγάπησαν και τον είχαν γνωρίσει, χιλιάδες ήταν, να ξανααναστήσουν τη ζωή του στα χωριά τους, στις πόλεις τους. Και όταν πλέον, λέει, κάπως τα πράγματα μαλάκωσαν, θυμήθηκαν αυτόν που είχαν αφήσει πίσω. Και ήρθαν με καράβια πολλά και τον παρακάλεσαν να πάει κοντά τους. Και εκείνος αρνείται. Και εκείνοι έχουν επιχειρήματα. Ότι εδώ είναι ο Κορινθιακός, τότε περνούσαν πολλά καράβια, έχεις πολλούς ναυαγούς, σε ταλαιπωρούν, δεν έχεις νερό. Έλα, που υπάρχει ένας ωραίος χώρος, να τον δεις, έχει και νερό τρεχούμενο, και αν δεν σου αρέσει, εμείς θα σε φέρουμε πάλι εδώ πίσω. Και έκαναν αυτή τη συμφωνία, και Όσιος πήγε πραγματικά, το είδε, λέει, το μέρος, ήταν ένας χώρος, αυτό που είναι σήμερα το μοναστήρι, υπέροχο δάσος, με ζώα, με ελάφια, με πουλιά, άκουσε το κελάρισμα της πηγής, αναπαύθηκε και είπε «θα μείνω». Και έμεινε. Και έτσι από το 946 μετά Χριστό αρχίζει η ζωή του χώρου αυτού και μέχρι σήμερα υπάρχει και ζει, περνώντας μέσα από τους αιώνες σε δύσκολες, σε όμορφες καταστάσεις και συνθήκες. Όσιος έμεινε εκεί πέρα, καθάρισε την πηγή, έκτισε, λέει, λίγο πιο μακριά το κελί του, για να μην φαίνεται και να είναι μέσα στους θάμνους, όχι γιατί απέφυγε τους ανθρώπους, αλλά γιατί επιδίωκε την ταπείνωση. Όταν γνωρίστηκε με τον στρατηγό Κρινίτη, τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει να χτίσουν ένα ναό. Και εκείνος πράγματι τον βοήθησε και έτσι χτίστηκε ο ναός της Καλλινίκου Μάρτυρος Βαρβάρας. Είναι ο ναός ο παλιός του μοναστηριού, ο πιο μικρός που υπάρχει μέχρι σήμερα και ο οποίος βέβαια αυξήθηκε με την προσθήκη του έξω του Νάρθηκα μετά την κοίμηση του Αγίου. Η ιστορία και ο βίος τον ονομάζει ο περίβλεπτος Κρινίτης ο Επιφανής, ο οποίος είχε τόσο φιλία και βλάβεια στον Όσιο που προσέφερε, λέει, ικανά ποσά για την ανέγερση του ναού της Καλλινίκου Μάρτυρος Βαρβάρας. Όσιος έφτασε στο στήριον όρος και έζησε εκεί 7 χρόνια και κάποιες μέρες. Όμως ήταν το τέλος ενός μεγάλου ταξιδιού, μια μεγάλη οδηπορίας. Από την άσκηση
κουρασμένος, κατενυγμένος, όριμος καρπός της πνευματικής ζωής. Νέος ακόμα, 57 χρόνων. Αλλά όμως έβλεπε αυτό το χώρο και αυτή τη ζωή ξένα προς εκείνα που ποθούσε. 5 μήνες πριν του ήρθε η πληροφορία ότι θα φύγει από αυτό τον κόσμο. Βγήκε έξω, λέει, και έκανε περιοδίες. Και πέρασε και χαιρέτησε όλους τους ανθρώπους που τους αγαπούσε, που είχαν φιλία, που τους στήριζε, που τους είχε γνωρίσει. Όλους εκείνους που σε ευχάριστες ή δυσάρεστες στιγμές είχαν συνδεθεί πραγματική αγάπη και φιλία. Σε εκείνους που φορτωνόταν τα προϊόντα από τον κήπο του να πάει να τους τα πάει γιατί ήταν φτωχοί, γιατί είχαν συμφορές, γιατί ήταν δύσκολες οι συνθήκες τότε της ζωής. Όλους εκείνους που πραγματικά είχαν τον άνθρωπο του Θεού πολύ ψηλά, αλλά παράλληλα ένιωθαν ότι τους είχε βοηθήσει μοναδικά στη ζωή τους. Και τους αγκάλιαζε, λέει, και τους φιλούσε και τους ευχόταν καλή αντάμωση στην ουρανία πατρίδα. Και γύρισε. Και όλοι έλεγαν, μα αφού είναι μια χαρά, τι είναι αυτά που μας λέει. Και σύντομα τον κατέλαβε ένας πυρετός. Και όταν έφταναν τα Χριστούγεννα, δηλαδή Δεκέμβριος, άρχισαν να εξαντλούνται οι δυνάμεις του. Και αργότερα κατέπεσε πιο πολύ. Όμως οι μοναχοί που ήταν κοντά του, και αναφέρονται 3 ονόματα και άλλοι που δεν αναφέρονται τα ονόματά τους, οι μοναχοί Παγκράτιος, Θεοδόσιος και Γρηγόριος, προσπαθούν να τον στηρίξουν και να τον βοηθήσουν όπως μπορούν. Τον Ιανουάριο βάρινε περισσότερο. Και ήταν βαρύς ο χειμώνας του έτους εκείνου, του 953 μετά Χριστόν. Και μαθεύτηκε στα γύρω χωριά και στις πολιτείες ότι ο άνθρωπος του Θεού φεύγει. Και οι άνθρωποι άφησαν τις δουλειές τους και τη θαλπορή του σπιτικού τους και έτρεξαν να πάνε να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο ασκητή, τον άνθρωπο του Θεού. Και δεν ήθελαν να φύγουν από κοντά του. Και όσο μπορούσε, λέει, τους μιλούσε και τον άκουγαν. Και όταν τους έλεγε να φύγετε, να πάτε στα σπίτια σας, στα οικογένειά σας, στα παιδιά σας, εκείνοι αρνιότανε. Γιατί ήθελαν να τον βλέπουν όσο γίνεται πιο πολύ. Γιατί ήθελαν να είναι κοντά του, γιατί αισθανόταν ότι από αυτόν τον άνθρωπο, τον χωρικό, η χάρη του Θεού εκπηδούσε και τους ενίσχυε και τους στήριζε. Στις 6 Φεβρουαρίου του 1953 η υγεία του Οσίου βάραινε πιο πολύ. Την επομένη, ο μαθητής του Γρηγόριος, ο μοναχός, τον ρώτησε τι να κάνει για αυτά που θα θέλει μετά την έξοδό του, μετά την κοίμησή του, το θάνατό του. Και Όσιος, που ήταν μέσα στο κελί του στο έδαφος, του είπε, τουλάχιστον να με δέσεις, να με ρίξεις στα βουνά, να με φάνε τα θηρία, τα άγρια, να είμαι χρήσιμος. Και εκείνος του είπε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο. Τότε, λέει, αγαθέ Γρηγόριε, εδώ που κοίτομαι να σκάψεις και θα βρεις ψημένα κεραμίδια, πλήθους οπτούς. Βγάλε το χώμα, βγάλε τα κεραμίδια και όταν βρεις πάλι το χώμα, απόδος το χωεί, το χωεί. Δώσε το χώμα το δικό μου που θα γίνει στο χώμα της γης. Βάλε πάλι τα κεραμίδια, τους πλήθους και ευτρέπησε με το χώμα. Με λιγάρ το Θεό, λόγης εις εκείνος ίδεν. Πρόκειται λοιπόν ο Θεός, εναπόκειται στο Θεό για λόγους που εκείνος γνωρίζει, να δοξάσει αυτόν τον τόπο και πλήθος πιστών θα έρχονται μέχρι τη Σιδέλεια για να δοξάζουν εδώ το όνομά του. Αυτά είναι και τα τελευταία λόγια του Οσίου που είπε το απόγευμα στις 7 Φεβρουαρίου του έτους αυτού. Και Όσιος έκλεισε τα μάτια του, εκοιμήθη και την επομένη ήρθαν πάλι όλοι αυτοί που είχαν φύγει για να τον κυδέψουν μέσα στα χιόνια, μέσα στην παγωνιά, αλλά με την αίσθηση ότι προπέμπουν ένα άνθρωπο του Θεού στη Βασιλεία του και τους έχει αφήσει ένα πολύτιμο θησαυρό και μια πνευματική παρακαταθήκη την οποία οφείλουν να ακολουθούν και να τιμούν.
η ζωή του μοναστηριού προχώρησε. Οι άσεις και τα θαύματα του Οσίου συνεχίστηκαν και αυξήθηκαν. Οι μαθητέ του, οι αφοσιωμένοι, αλλά και οι άλλοι, όσοι τον γνώρισαν ή άκουσαν ή έμαθαν, θέλησαν να τον τιμήσουν. Κι έτσι εξοράησαν, λέει, παγκάλος των ναών της Αγίας Βαρβάρας, τον ευτρέψαν λοιπόν, τον έκαναν όσο γινόταν με τα αναγκαία πιο σπουδαίο και έκτισαν ξενώνες και κελία για τις ανάγκες των πιστών που ήθελαν να πηγαίνουν στο μοναστήρι. Αργότερα, στο τέλος του 10ου αιώνα, ο δραστήριος μοναχός Φιλόθεος μαζί με τους κτήτορες, τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες, το Ρωμανό, όπως είπαμε, το Βασίλειο του Μακεδόνα και τον Νικηφόρο Φωκά, ο οποίος είπαμε ήταν και απελευθερωτής της Κρήτης, επιχείρησαν το χτίσιμο του μεγάλου καθολικού, του σπουδαίου αυτού ναού, που οι αρχαίοι περιηγητές στα απομνημονεύματα τους γράφουν ότι ήταν η πιο ωραία εκκλησία που είδαν στην Ανατολή μετά την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Είναι ο ναός ο οποίος πραγματικά συνδυάζει την υπέροχη αρχιτεκτονική, την ποικιλία των μαρμάρων και των χρωμάτων, τα υπέροχα και μοναδικά ψηφιδωτά που όλα έχουν τελειώσει το 1038 και εκεί μέσα θέλησαν να βάλουν και τον πιο μεγάλο θησαυρό, το Ιερό Λείψανο του Οσίου. Στις 3 Μαΐου του 1011 έγιναν τα εγγένεια επίσημα του Καθολικού και η πρώτη ανακομιδή του Λείψανου του Αγίου από τον τάφο του στο χώρο που είναι και σήμερα της Λάρνακας με κάθε επισημότητα. Και σας διαβεβαιώ ότι μέχρι σήμερα το ίδιο λαμπρά και επίσημα τιμούμε αυτή την ημέρα. Ήταν τότε Πέμπτη της Αναλήψεως με το παλαιό ημερολόγιο που έγινε αυτό το γεγονός. Οι μοναχοί αυξήθηκαν. Η ζωή συνεχίστηκε. Το μοναστήρι είναι συγκροτημένο και οι επισκέπτες και περιηγητές Έλληνες και ξένοι ομιλούν για το σπουδαίο πνευματικό επίπεδο της ζωής των, για την πολιτιστική τους δραστηριότητα, για το ότι υπήρχε συγκροτημένη βιβλιοθήκη και αντέγραφαν τα έργα των πατέρων αλλά και των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και έτσι διασώθηκαν και ότι πραγματικά στα ερείπια που σώζονται σήμερα του νοσοκομείου έβρισκαν παρηγοριά, ανακούφιση και θεραπεία πάρα πολλοί άνθρωποι από τον 12ο αιώνα. Ο Όσιος είχε αφήσει ακόμα και μια παρακαταθήκη άλλη. Την αγάπη παράλληλα με τον Θεό και τον άνθρωπο, σε άλλη βέβαια κλίμακα και σε όλα τα πλάσματα του Θεού. Αγαπούσε τα ζώα, τα πτηνά, τα πουλιά, τα φυτά, τα δάση, τα πάντα. Και στο βίο του συναντάμε πάρα πολλές αφηγήσεις αλλά και διαπιστώσεις πως ο Όσιος τα βίωνε αυτά. Ζούσε αυτό που είπαμε στην αρχή, την προπτωτική κατάσταση. Είχε συμφιλειωθεί με τα άγρια ζώα. Έτρεφε, λέει, δυο φίδια κοντά του και δεν τον ενοχλούσαν ποτέ. Επικοινωνούσε με τα πουλιά που τα τάιζε και τα φρόντιζε, ιδιαίτερα τις βαριές χειμωνιάτικες περιόδους με τα χιόνια. Και αυτά πήγαιναν κατά κοπάδια κοντά του. Και εκείνος τα χάιδευε και μιλούσε. Θυμίζει λίγο τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης στη Δύση και άλλους πατέρες και Αγίους που πραγματικά είχαν συμφιλειωθεί και με τα άγρια θηρία. Την Κυριακή των Βαΐων αναφέρει, να το πω αυτό, κρατώντας τον Τίμιο Σταυρό ανέβαινε, λέει, στην κορυφή του βουνού του όρου Στηρίου και εκεί προσευχόταν πιο δυνατά. Και ο διάβολος θέλησε σε αυτό το ανέβασμα να του φέρει εμπόδιο. Και έστειλε μια οχιά το πρωί που μόλις είχε βγει από τη φωλιά της και τυλίχθηκε στο πόδι του και τον δάγκωσε. Και όσιος, λέει, την έπιασε, την τράβηξε και της λέει, δεν μου λες,
Ούτε εσύ να αδικείς σε μένα, ούτε εγώ εσένα. Γιατί είμαστε πλάσματα του ίδιου δημιουργού. Πήγαινε εσύ στην δουλειά σου και εγώ να συνεχίσω το δρόμο. Και όσο δεν έπαθε τίποτα. Άρα ούτε σκότωσε και το φίδι. Δεν θέλω να πάει η σκέψη μας σε μια απολυτότητα όσον αφορά τα υλικά πράγματα. Γιατί οι άνθρωποι του Θεού έχουν μια άλλη βίωση και δεν συγχαίουν τον πλάστη με την πλάση. Ξέρουν πολύ καλά ότι η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι να αγαπούμε με όλη την δύναμη της καρδιάς μας και του είναι μας το Θεό. Με όλη τη διάσταση του είναι μας. Με όλη την ύπαρξή μας. Και παράλληλα να αγαπούμε και τον συνάνθρωπο, τον πλησίον μας και τον εαυτό μας. Αλλά απ' την άλλη, οι άνθρωποι του Θεού μας έδωσαν και κάποιες διαστάσεις συμπεριφοράς. Πώς πραγματικά αντιμετωπίζουν όλο τον κόσμο που μας περιβάλλει, χωρίς να τον καταστρέφουν, χωρίς να τον εκμεταλλεύονται υπερβολικά, αλλά να τον διαφυλάττουν. Όπως ήταν και η εντολή του Δημιουργού στους πρωτοπλάστους για τον Παράδεισο. Φυλάτην και εργάζεστε αυτόν. Ήθελα να διαβάσω μια περικοπή για αυτή τη συμπεριφορά του Οσίου Λουκά, που είχε τη βαθιά τη συνείδηση ότι και τα ζώα και τα πουλιά και όλα που μας περιτριγυρίζουν αποτελούν μέρος της δημιουργίας του Θεού, που τα θέτει στην υπηρεσία του ανθρώπου, καθώς ο ίδιος ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας. Και ότι στην πορεία του ο χριστιανός καλείται να βιώσει αυτή τη διάσταση, να φτάσει, να βιώσει την πρωτοτική κατάσταση με όλα τα κτίσματα. Πόσο όμως θα μπορούσε κανείς εύκολα να παρουσιάσει το ανεξερεύνητο εκείνο βάθος της αγαθότητας? Η μετάφραση είναι από το βιβλίο του καθηγητού κ. Δημητρίου Σοφιανού και είναι κριτική έκδοση. Αφού λίγα μόνο πράγματα κατόρθωσε ο λόγος μας να δώσει, γιατί βέβαια δεν ευεργετούσε μόνο τους ανθρώπους, αλλά οι αγαθοεργίες του επεκτηνόταν για ακόμα και στα κτίνη και στα πετινά, για να μην πω και στα ερπετά, αφού έγινε και κάτι τέτοιο με τον Όσιο. Είχε δηλαδή δύο όφεις κλεισμένους και τους περιποιούταν και τους έτρεφε για αρκετό χρονικό διάστημα, θέλοντας ίσως να επεκτείνει με απλοϊκό τρόπο την μέχρι των ερπετών ακόμη εφαρμογή της εντολής να ευεργετούμε αυτούς που μας κάνουν κακό. Αν και βέβαια δεν είχε πάθει κανένα κακό από την καθημερινή τροφή και στα σπουργίτια του αγρού. Τόσο αγαθός ήταν εκείνος ο άνδρας που ήθελε πάντοτε να ελεεί και να δανείζει όσους είχαν ανάγκη. Εκεί κοντά στην καλύβα του καλλιεργούσε σε μικρό κήπο ο μεγάλος ασκητής, για να έχει έτσι την ευκαιρία να εργάζεται σωματικά και από το άλλο μέρος να προσφέρει σε αυτούς που προσέρχονταν όχι μόνο τα αναγκαία για την τροφή τους, αλλά και ένα πολύ ευχάριστο θέαμα. Γιατί ο κήπος ήταν γεμάτος από καταπράσινα φυτά και από κάθε λογής λαχανικά. Ό,τι λοιπόν με την καλλιέργεια του κήπου αυτού δεν απέβλεπε σε προσωπικό του κέρδος ή ωφέλεια, αλλά στην εξυπηρέτηση και κάλυψη των αναγκών των άλλων ανθρώπων, αδιάψευστο είναι και το εξής. Ποτέ δεν πούλησε τίποτα από τα προϊόντα του κήπου. Αντίθετα, με μεγάλη προθυμία τα προσέφερε στους περαστικούς. Καμιά φορά μάλιστα, αφού τα φόρτωνε ο ίδιος στην πλάτη του εις αιώνου, αναχωρούσε για τους γύρω αγρούς. Έπειτα τα άφηνε κρυφά κάτω, κατά μεσής, και επέστρεφε στην καλύβα του. Έτσι με τους προσωπικούς του κόπους προξενούσε ωφέλεια στους συνανθρώπους του και όλα αυτά τα έκανε χωρίς να διατυμπανίζει τις ευεργεσίες του, αλλά ξεπερνώντας το λόγο του Ισαΐα να βγάλει κανείς από τη μέση το ζυγό και το δάχτυλό του ονειδισμού, προσέφερε σε όλους γενικά το φιλανθρωπικό του έργο. Από αυτά λοιπόν τα ωραία φυτά και λαχανικά του κήπου, ελάφια που ξεπηδούσαν από τα γύρω βουνά και έτρεχαν
προς τα εκεί, άλλα έτρωγαν και άλλα ποδοπατούσαν. Τα ζώα αυτά όσιος προσπαθούσε να τα απομακρύνει άλλοτε με πέτρες και άλλοτε με τις φωνές του. Και καθώς επανειλημμένα τα απομάκρυνε, αλλά αυτά ξαναγύριζαν χωρίς καθόλου να ελαττώσουν την ορμή τους, ο γενναίος άνδρας, σαν από θεία φώτιση, πλησίωσε ένα από αυτά που φαινόταν να υπερέχει από τ' άλλα και άρχισε να συζητεί μαζί του με ηρεμία, σαν απευθυνόταν σε λογικό άνθρωπο, λέγοντάς του τα εξής: «Για ποιο λόγο με αδικείτε και αρπάζετε τους κόπους μου, ενώ εγώ δεν σας ενοχλώ ούτε στο παραμικρό? Και οι δυο μας είμαστε υπηρέτες του ίδιου δεσπότη, δημιουργήματα του ενός και μόνου Θεού. Παραλείπω να αναφέρω ότι εγώ, ο άνθρωπος που δημιουργήθηκα κατά απομίμηση της θείας εικόνας, έχω την εξουσία πάνω σε όλα τα άλογα όντα. Αυτός λοιπόν ο Θεός σε προστάζει να μην μετακινηθείς από εδώ και να λάβεις την αντάξια τιμωρία για την αδικία που διέπραξες». Αυτά είπε ο Μέγας Ασκητής και το ελάφι, σαν να χτυπήθηκε από βέλος, αμέσως κατέπεσε στο χώμα και έμεινε ακίνητο. Μόλις το αντιλήφθηκαν μερικοί κυνηγοί από μακριά, αμέσως όρμησαν εναντίον του, αφού τους παρουσιάστηκε σαν ανέλπιστη λία και με ευχαρίστηση το έσαιραν στη σφαγή. Όμως το πράγμα αυτό δεν φάνηκε καλό στην ήρεμη ψυχή του Οσίου, ο οποίος μόλις είδε το ελάφι πεσμένο κατάχαμα και ανήμπορο, αμέσως το σπλαχνίστηκε. Αφού μπήκε λοιπόν ανάμεσά τους, απευθύνθηκε σε αυτούς με πραότητα και προσπαθούσε να τους εμποδίσει από το εγχείρημα, λέγοντάς τους: «Αδελφοί μου, τίποτε το κοινό δεν έχετε εσείς με το άθλιο αυτό ελάφι, γιατί βέβαια ούτε κοπιάσατε, ούτε τρέξατε, ούτε τίποτα από όλα όσα συνηθίζονται στο κυνήγι κάνατε, ώστε τώρα δικαιολογημένα να ζητείτε τη σφαγή του ελαφιού. Είναι λοιπόν φανερό ότι μάλλον έχει ανάγκη της ασπλαχνίας και της συνδρομής σας, αφού έχασε τις δυνάμεις του και έπεσε κάτω». Με αυτά τα λόγια ντροπιάζει τους κυνηγούς, στους οποίους προξενεί έκπληξη η μεγάλη ημερότητα και φιλεσπλαχνία του. Έπειτα, χρησιμοποιώντας τους ως βοηθούς, σηκώνει το ελάφι και το αφήνει ελεύθερο να φύγει. Ταυτόχρονα φεύγουν και οι κυνηγοί, οι οποίοι αντί να κυνηγήσουν το θύραμά τους, μάλλον θυρεύτηκαν οι ίδιοι από τη χρηστή του διάθεση. Είναι ένα από τα πολλά περιστατικά που δείχνει μια ξεχωριστή συμπεριφορά και τοποθέτηση του Αγίου. Ήθελα να αναφερθώ και λίγο στους ναούς αν δεν σας κούρασα και στην ιστορία του μοναστηριού μας. Σήμερα υπάρχουν τρεις ναοί στο μοναστήρι: ο παλιός παίχτης Όσιος της Παναγίας, αφιερωμένος στην κοίμηση, και ο μεγάλος με τα ψηφιδωτά και την πλούσια διακόσμηση και ορθομαρμάρωση, αφιερωμένος στον Όσιο Λουκά, που είναι διόρφος, και η κρύπτη που περικλεί και τον τάφο του Αγίου τον Αρχικό είναι αφιερωμένη στην Αγία Βαρβάρα, με υπέροχες τοιχογραφίες, νοπογραφίες του 11ου αιώνα. Αυτή είναι η πόλη έλξης της ζωής των μοναχών, και το μοναστήρι είχε γύρω-γύρω τείχος παλιότερα, το οποίο βέβαια μετά την απελευθέρωση, μετά το 1821, εγκαταλείφθηκε, και έτσι πλέον το συγκρότημα των κελιών είναι εκείνα που περικλείουν τη ζωή και δείχνουν στους μοναχούς και τους επισκέπτες πώς θα προσεγγίζουν στο ναό, στη λειτουργική ζωή, στην αμεσότητα της κοινωνίας με τον Θεό, που παντού βέβαια μπορούμε, αλλά στο ναό που συμβολίζει τον ουρανό, που συμβολίζει ή μάλλον είναι η αμεσότητα της κοινωνίας με τον Θεό, μπορούμε πιο πολύ να βοηθηθούμε. Ο ναός της Παναγίας είχε τοιχογραφίες του 11ου αιώνα που έχουν σωθεί ελάχιστες από τις δύσκολες φάσεις της ζωής που πέρασε, από τους σεισμούς και τις καταστροφές, από τους βανδαλισμούς της τουρκοκρατίας και ιδιαίτερα στην εξέγερση τη μεγάλη στα ορλοφικά. Πρέπει να πω όμως ότι μετά την κίνηση του Οσίου και την ανασυγκρότηση της ζωής που είπα και την αύξηση των μοναχών,
που έχουμε μια μακρά περίοδο δημιουργικότητας και ευτυχίας, ήρθε μια δύσκολη και άσχημη περίοδος, η φραγκοκρατία, που άλλαξε εντελώς το πλαίσιο της ζωής. Ο Βοηφάτιος Ομοφερατικός, ο Φράγκος Βασιλιάς της Θεσσαλονίκης, έδιωξε τους Ορθοδόξους Μοναχούς, δεν το κατάφερε βέβαια, δεν έφυγαν ποτέ, και την έδωσε στους Λατίνους Αγιοταφίτες. Στα χρόνια του Δουκάτου των Αθηνών, η μονή έγινε έπαυλης της οικογένειας Ντελαρός. Εκεί ήταν και η θυγατέρα η Ελένη του Ιωάννου Αγγέλου, του Σεβαστοκράτορα του Ολύμπου, σύζυγος, και εκεί την είχαν εξορίσει. Μετά την μάχη του Κηφισού και την νίκη των Καταλανών, λίστευσαν το μοναστήρι και χάθηκαν πάρα πολλοί θησαυροί του και κοιμήλια. Και για 131 χρόνια το μοναστήρι ήταν επιταγμένο στους Φράγκους, που από τις μαρτυρίες που μαθαίνουμε και από τις ιστορικές μνήμες, δεν έφυγαν ποτέ οι μοναχοί, οι Ορθόδοξοι. Εκεί πάλευαν, έχουμε και συγκινητικές μαρτυρίες από τις επιστολές του Ιωάννου από Κάφκου, της Ναυπάκτου, για το ποια ήταν η κατάσταση. Και πρέπει να πούμε ακόμα ότι ήταν μια έξοδος των πιστών των Ορθοδόξων σε χώρους που δεν μπορούσαν να πλησιάσουν, να τους ενοχλήσουν. Τότε ήταν στην περιοχή μας η μεγάλη λίμνη Κοπαίδα, στις ακτές της οποίας υπήρχαν σπηλιές και οι οποίες μετετράπηκαν σε εκκλησίες και μέχρι σήμερα σώζονται. Και ο ποιμενάρχης μας, ο Νίνα Αρχιεπίσκοπος, έκανε μεγάλη προσπάθεια να διασωθούν και τις αξιοποίησε. Και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό να μπαίνει σε χώρους που εκεί μέσα διασώθηκε η γνησιότητα της πίστης και η ελπίδα των Ορθοδόξων. Υπάρχει η μαρτυρία του Κυριακού του Αγκονίτου το 1436, που περιγράφει μετά μια κατάσταση πολύ καλή της μονής, ότι βρήκε ένα επίπεδο σπουδαίο, πνευματικό, αλλά και με προϋποθέσεις για 100 και πλέον μοναχούς. Η τουρκοκρατία ήταν μια μακρά περίοδος πόνου, δουλείας και καταστροφών. Το μοναστήρι αγκάλιασε τους ραγιάδες, τους πονεμένους. Προστάτευσε τα παιδιά της περιοχής. Είναι συγκινητικές οι μαρτυρίες που αναφέρει ο ιστορικός Κρέμος, ο Ρούσος και άλλοι, ότι όταν έφταναν στη Λάρισα οι απεσταλμένοι των Σουλτάνων για να πάρουν τα παιδιά των υποδούλων για να τα κάνουν γιανιτσάρους, και αυτό το μάθαιναν πλέον από τη Λάρισα και κάτω, τα έφεραν και τα έκρυβαν στα κατοικούμενα του Αϊλουκά. Και τα κατοικούμενα είναι η παλιά κυστέρνα, η Δεξαμενή, οι στοές που μέχρι σήμερα υπάρχουν, οι Κρυψώνες, άλλες σύραγγες που ανακαλύπτονται και ίσως και κάποιοι άλλοι χώροι που αγνοούμε. Και λοιπόν σε αυτούς τους χώρους που μαρτύρουν και οι πέτρες στην αλήθεια, διασώθηκε σε δύσκολες στιγμές η ψυχή του γένους. Κινδύνευσε να καταστραφεί ολοκληρωτικά στις ημέρες του Σελήμ πρώτου και του Σελήμ του δεύτερου, ο οποίος πούλησε το μοναστήρι με το υπέρογκο ποσό των 60.540 άσπρων. Ένα ποσό υπέρογκο για την εποχή εκείνη, όπως το μεταφράζει ο ιστορικός Κρέμος. Και οι μοναχοί χρεώθηκαν πάρα πολύ για να το ξαναγοράσουν, να μην πάει σε τρίτους. Σώζεται μέχρι σήμερα το φυρμάνι που λέει «Όλα βγαίνουν στη λοταρία εξών από τα ράσα των μοναχών». Τα πάντα. Οι εκκλησίες, τα κελιά, ο φούρνος, τα πάντα. Θέλω να σταθώ, για να μην σας κουράζω, σε πολλά επαναστατικά κινήματα που έγιναν με βάση το μοναστήρι, γιατί ο πόθος της Λευτεριάς ήταν πάντα έντονος και ουσιαστικός. Το 1687, με το μεγάλο κίνημα που ηγήθηκαν ο Φιλόθεος ο Επίσκοπος Αμφίσης και ο Ιερόθεος Επίσκοπος Θηβών, οι Τούρκοι ανταπέδωσαν πάρα πολλές καταστροφές και δεινά και σφαγές. Στα ορολογικά το 1770 ο καπετάν Ανδρίτσος, ο πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου, που το είχε σαν ορμητήριο και κέντρο εφοδιασμού,
με τα παλικάρια του, κλείστηκε στο μοναστήρι με 117 λεβέντες. Αγωνίστηκα και κράτησαν 12 μέρες άμυνα στην πολιορκία. Και όταν έφερα, λέει, πλέον 10.000 στρατό από τον Έγρυπο, από τη Χαλκίδα, και μεγάλες μπομπάρδες κατάφεραν να πατήσουν το μοναστήρι και να αρχίσουν να καταστρέφουν και να σφάζουν, και η εντολή που ήταν από το θρησκευτικό ηγέτη των Τούρκων να μην μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Και Όσιος, με δύο επεμβάσεις του, κατάφερε να φύγουν και να μην καταστραφεί παρά μόνο οι πόρτες του ναού, και ευτυχώς ήταν ο εξονάρτηκας που είχαν χτίσει, είχαν προσθέσει οι σταυροφόροι, οι Λατίνοι. Και έτσι δεν πειράχτηκε καθόλου ο υπέροχος ναός με τα ψηφιδωτά και την σπουδαία αρχιτεκτονική. Τα χρόνια περνούν και φτάνουμε στην προετοιμασία του μεγάλου ξεσηκωμού του 1821. Μια μεγάλη μορφή, ένας μοναχός από τη Δεσφίνα, ένα παπαδοπέδι, ο Ισαΐας ο μοναχός, που σπούδαζε στην Κωνσταντινούπολη, συνδέθηκε με τους φιλικούς, μύθηκε στους σκοπούς φιλικής εταιρείας και συνδέθηκε με περισσή αγάπη με τον μεγάλο εθνομάρτυρα και Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, τον Πατριάρχη, και ο οποίος τον αγκάλιασε με την εμπιστοσύνη του, και όταν αργότερα έγινε το 17 επίσκοπος Σαλώνου, ήταν εκείνος ο οποίος προετοίμασε στην Στερεά τον ξεσηκωμό. Ήταν εκείνος ο οποίος όχι μόνο οργάνωσε, ξεσήκωσε, εκήρυξε επίσημα μέσα στη Μονή, ξημερώνοντας 27 Μαρτίου του 1821, ευλόγησε, στήριξε, αλλά και πολέμησε και σκοτώθηκε παλικαρίσια στη Χαλκομάτα, μια οροσειρά απέναντι από τη Λαμία. Την ίδια μέρα που έπεσε στα χέρια των Τούρκων ο Αθανάσιος Διάκος. Είναι πολύ σημαντική η προσφορά της Μονής μας στον αγώνα, στον ξεσηκωμό. Αναφέρουν οι ιστορικοί ότι η Μονή αυτή υπήρξε εστία και ορμητήριο του αγώνα. Και από τα λάφυρα της νίκης της τελευταίας των Ελλήνων στη μάχη της Πέτρας, που είναι στα μέρη μας, ο Δημήτριος Ψηλάντης έστειλε δύο ξεχωριστά κανόνια που μέχρι σήμερα υπάρχουν δίπλα στην προτομή του Ισαΐα, για να θυμίζουν ότι αυτός ο χώρος αγωνίστηκε, κράτησε, βοήθησε, και ότι στην προετοιμασία της Επαναστάσεως, που εσείς βέβαια εδώ πέρα στην Πάτρα, στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, ο δικός σας, ο Γερμανός, αρχικά εκήρυξε την Επανάσταση, και ο Βασίλης ο Μπούζγος έφερε από το Γαλαξίδι την είδηση με φτερά, λέει, λαγού και αετού πατημασιές στο μοναστήρι, συμπίπτουν στους σκοπούς και στον πόθο των Ελλήνων. Ο Αθανάσιος Διάκος, του οποίου σώζεται ένα από τα πιστόλια του και το τετραβάγγελο του Ισαΐα, το οποίο το είχε πάνω του μέχρι την ώρα που σκοτώθηκε και φώναξε «Παναγία μου, σώσε την Ελλάδα». Υπάρχουν στο μοναστήρι μας πολύτιμα κοιμήλια και βλαβικά αφιερώματα, καθώς και μερικά άμφια του Ισαΐα που τα άφησε μετά τη δοξολογία, όταν ζώστηκε τα άρματα και έφυγε για τις μάχες. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο, ότι πάρα πολλοί μοναχοί άφησαν τα κόκαλά τους στα πεδία των μαχών, και άλλοι που πολέμησαν και πληγώθηκαν και δεν πέθαναν, και αργότερα, λέει, θεωρούσαν πολύ σπουδαία παράσημα στο κορμί τους τις σουλές και τα σημάδια από τις παθιές των Τούρκων, και καμάρωναν και περίμεναν την ελεύθερη πλέον πατρίδα να τους συντρέξει, που ήταν χρόνια δυστυχίας, και όμως, λέει, πικραινόταν που και ο βασιλιάς Όθωνας τους επισκέφθηκε και τους έταξε συντάξει και παράσημα ότι και οι βασιλιάδες λένε ψέματα. Το 1943 τα γερμανικά Στούκας ρίχνουν 18 βόμβες για να φανίσουν το βασιλομονάστηρο της Ρούμελης. Στο μοναστήρι υπήρχαν και περιεθάλποντο αντιστασιακές ομάδες που δρούσαν στην περιοχή. Έτσι θέλησαν να το εκδικηθούν, αλλά Όσιος φύλαξε το ναό του, οι βόμβες κατέστρεψαν άλλα κτίρια, έκαναν μεγάλες ζημιές που τις βρίσκουμε μέχρι σήμερα στις αναστηλώσεις, και ιδιαίτερα
στο στατικό πρόβλημα των ναών που σύστηκαν τα θεμέλια, 18 βόβες δεν είναι λίγο, αλλά όμως αντέχουν. Το 1944, αφού αιματοκύλησαν το δίστομο που είναι δίπλα η Κωμόπολης, πήγα στο μοναστήρι, το λαϊλάτισαν, ασέβησαν μέσα στους ναούς, κατέστρεψαν τα πάντα, δεν άφησαν τίποτα ζωντανό και φεύγοντας έβαλαν φωτιά στη βόρεια πτέρυγα και τσικάει και η βιβλιοθήκη με σπουδαία βιβλία και χειρόγραφα. Ευτυχώς που οι πατέρες πριν φύγουν την καταστροφή μπόρεσαν και έκρυψαν πολλά χειρόγραφα και έτσι μέχρι σήμερα σώθηκαν, τα συντηρήσαμε και κάποια στιγμή θα δημορφωθεί χώρος για να είναι εκτεθειμένα να τα βλέπουν όλοι οι επισκέπτες. Αυτά είναι τα κυριότερα σημεία της ζωής του Οσίου και της Μονής μας. Θα ήθελα να με ανεχτείτε για λίγα λεπτά ακόμα. Για να πω δύο λόγια για την αρχιτεκτονική του μοναστηριού, που αποτελεί μία σύνθεση που συναρπάζει με την ασυμμετρία της. Μια ασυμμετρία που είναι ακούσια, που δεν αποτελεί αδυναμία της τεχνικής, αλλά φανερώνει όλη τη φιλοσοφία περιχώρου και ύλης των Βυζαντινών προγόνων μας. Γιατί εκείνοι δεν είχαν την απόλυτη υποταγή στο μέτρο, που είναι το κύριο γνώρισμα και το μεγαλείο της αρχαίας κλασικής δημιουργίας, αλλά έμεναν σε αυτή την ελευθερία. Γιατί η ασυμμετρία επιτρέπει στο υλικό να φανερώσει την εσωτερική ελευθερία του και το μυστικό του λόγο. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, η ύλη είναι δημιούργημα του Θεού, αφού όλα πλάστηκαν καλαλία, που αξίζει το σεβασμό και την αποδοχή μας. Η αρχιτεκτονική του μοναστηριού μας φανερώνει τη βαθύτερη φιλοσοφία χρήσεως του υλικού, του σύμπαντος, από τον άνθρωπο. Έτσι, βλέπουμε να έχουν χρησιμοποιηθεί μεγάλοι δόμοι, υπολείμματα από την αρχαία στήριδα, χωρίς να φοβούνται την πρόσληψη αυτών των πραγμάτων πλέον στη δική μας χριστιανική νεοδομία. Γιατί ο ναός αναπαριστά τον κόσμο, όχι όμως την κατάσταση της πτώσεως, αλλά της μεταμορφώσεως εν Χριστώ. Γι' αυτό και το κάλος, στην περίπτωσή μας, υπερβαίνει τη συμβατικότητα, είναι κάλος πνευματικό και έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κάλος άρρητο. Είπαμε για τους τρεις ναούς που υπάρχουν στο κέντρο του μοναστηριού. Είπαμε ότι είναι ο πόλος και η έλεξη της ζωής των μοναχών και των προσκυνητών. Μιλήσαμε για το ναό της Παναγίας και το μεγάλο ναό με τα ψηφιδωτά. Θα ήθελα να πω ότι ο ναός της Παναγίας εξωτερικά είναι πολύ διακοσμημένος. Όσοι τον έχετε δει ή όσοι θα τον δείτε, νομίζει κανείς ότι είναι κέντημα. Με τις πέτρες, με τους κεράμους, με τα κουφικά γράμματα, με τη λεπτή τέχνη, που νομίζει κανείς ότι χθες τα χέρια των Βυζαντινών μαστόρων μας τα παρέδωσαν. Παρότι υπάρχουν δύσκολες καιρικές συνθήκες και η θερμοκρασία πολλές φορές ξεπερνάει μείον 10 και μείον 11 και σημαίνει καταστροφές των υλικών, αντέχουν, γιατί χτίστηκαν αυθεντικά και γνήσια. Υπάρχουν πάρα πολλές επιγραφές καταστραμμένες στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Στον ναό της Παναγίας υπάρχουν 4 κίονες από γρανίτη από το Ασουάν, με 4 υπέροχα και ονόκρανα. Ταξιάρχη, έχουμε κάτι να δείξουμε. Τα οποία στην πρώτη ματιά νομίζει κανείς ότι είναι ίδια, αλλά όμως είναι το καθένα διαφορετικό. Και αυτό που παρελάβαμε είναι ότι εκφράζουν αυτό που πρέπει να είμαστε την ώρα της συνάξεως, την ώρα της προσευχής, της ακολουθίας, της θείας λειτουργίας. Ότι διασώζουμε τα στοιχεία του χαρακτήρα μας, αλλά αποτελούμε το ωραίο σύνολο που λέγεται σώμα Χριστού. Όταν κοινωνούμε αληθινά με το Θεό και μεταξύ μας. Με εκείνον, με μοναδική πίστη και αγάπη και μεταξύ μας με αγάπη και όπως μας καλεί ο Θεός να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση του άλλου. Στο ναό της Παναγίας του Παλαιό υπάρχει ένα υπέροχο δάπεδο. Είναι τα βυζαντινά μαρμαροθετήματα. Παρά τις καταστροφές τους, είναι
πραγματικά σπουδαία και νομίζει κανείς ότι αγγίζοντας ή χαδεύοντας τα βλέπει και εκείνους που μας τα παρέδωσε. Αλλά όλα αυτά και τα φαγωμένα κατόφλια από τα αναρρύθμιτα πόδια και τα ψηφιδωτά και τα πάντα χτίστηκαν για να τιμηθεί ένας άνθρωπος του Θεού. Ένας φτωχούλης, ένας ταπεινός, ένας αδύναμος, που όμως ο Θεός τον ανύψωσε και τον εδόξασε. Στο μεγάλο ναό έχουμε το δάπεδο με σπουδαία μάρμαρα, έχουμε τα ψηφιδωτά και έχουμε την υπέροχη αρχιτεκτονική και ακουστική. Πίσω από τα μάρμαρα υπάρχουν τα αντυχία, οι λύκηθοι. Όπως δηλαδή είναι η τεχνική στο θέατρο της Επιδαύρου, στο Ηρώδιο. Και έτσι η μνωδία ακούγεται παντού σε όλο το χώρο, ανώθευτα, χωρίς επηρεασμούς. Είχαμε τη μεγάλη ευλογία και αξιώθηκε ο ποιμενάρχης μας και αρχιεπίσκοπος της μεγάλης χαράς να μεταφέρει το 1986 από τη Βενετία τη Λάρνακα με τα Ιερά Λείψανα του Οσίου, τα οποία είχαν μεταφερθεί για να προφυλαχθούν το 1460 στην αρχή της Τουρκοκρατίας στη Λευκάδα, στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, στην Ερζεγοβίνη, και από εκεί κατέληξαν στη Βενετία και έμειναν 500 τόσα χρόνια εκεί ξεχασμένα και υποτιμημένα, αφού όταν διαπίστωσαν η εκεί εκκλησία ότι δεν ανήκουν στο μεγάλο όνομα στον Ευαγγελιστή και Απόστολο Λουκά, τα έβαλα, λέει, στο βεστιάριο. Και μέσα από την έρευνα και την αγιογεωλογική ιστορία μας ήρθε η πληροφορία μετά από πολλή αναζήτηση, και έτσι στις 13 Δεκεμβρίου του 1986 έγινε αυτό το μεγάλο γεγονός. Ένα γεγονός που μας έφερε μεγάλη ευλογία και μας έδωσε μεγάλη δύναμη, και ιδιαίτερα στον ποιμενάρχη μας αλλά και σε όλους τους πιστούς, να αγωνιστούν για να επανέλθει και πάλι ο ναός στη λατρεία, που ήταν νεκρός για 31 χρόνια. Και μια αλωτριωμένη κατάσταση σε όλο το μοναστήρι, από τις επεμβάσεις των ειδικών, τους σεβόμαστε, τους αγαπάμε, τους έχουμε ανάγκη, είναι πολύτιμοι, αλλά εδώ διαφωνούμε ότι εκείνοι θέλουν μια, θα λέγαμε, άλλη τοποθέτηση, θέλουν μια άλλη λειτουργία, θέλουν την φιλοσοφία της νέκρας, νεκρούς χώρους, ενώ αντίθετα εμείς πιστεύουμε ότι και το πιο σπουδαίο μνημείο, όταν, αφού το αγαπάμε και το προσέχουμε, η Θεία Λατρεία του δίνει ζωή, του δίνει πνοή, και έτσι οι πιστοί που μπαίνουν το αγαπούν πιο πολύ από τους υπαλλήλους, το φροντίζουν με το υστέρημά τους και θέλουν να το παραδώσουν στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Και ακόμα ότι αυτά που χτίστηκαν για τη δόξα του Θεού και την τιμή των Αγίων μας δεν μπορούμε να τα αποκόβουμε από αυτό που, που τα ζωγονεί, τους δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουν σε τόσους αιώνες. Θα ήθελα να τελειώσω με μια περιγραφή του μακαριστού Φώτη Κόντογλου, του ανθρώπου που του οφείλουμε πολλά, που βέβαια ξέρω ότι εδώ οι εκκλησίες σας έχουν μια άλλη επίδραση και δεν πειράζει που είναι, δεν είναι βυζαντινού ρυθμού όλες ή δεν έχουν βυζαντινές αγιογραφίες. Τους Αγίους τους τιμούμε και τους αγαπούμε και τους προσκυνούμε όπως και αν είναι. Αλλά όμως εκείνος μας έφερε κάποια πράγματα λησμονημένα και έχει γράψει με όμορφο τρόπο. Η εκκλησία του μοναστηριού, η μεγάλη, είναι η πιο μεγάλη από όσες αφήσανε οι Βυζαντινοί στην Ελλάδα. Χτισμένη, όπως λένε, απάνω στο σχέδιο της Αγίας Σοφιάς της Κωνσταντινούπολης. Μπαίνοντας μέσα, βλέπεις μια τέτοια μεγαλοπρέπεια που αναρωτιέσαι τι γίνεται να βρίσκεται μέσα στα άγρια βουνά ένα τέτοιο θαυμαστό χτίριο. Δεν ξέρω πόσοι μαστόροι και πουργοί και καλφάδες και άλλοι λογιοτεχνίτες είχαν έρθει από την πόλη και βάνανε θεμέλιο και δουλέψανε χρόνια πολλά για να το φέρουν σε τέλος. Η τύχη είναι χτισμένη από τα αρχαία μάρμαρα που βρεθήκανε σκορπισμένα εκεί τριγύρω, γιατί το βλέπεις ένα σωρό πλάκες με γραψίματα αρχαία και σκαλίσματα ειδωλατρικά βαλμένα τα πάνω κάτω από τους χριστιανούς μαστόρους. Αλλά μέσα η εκκλησιά
είναι στολισμένη σαν παλάτι. Ίσαμε ενάμιση μπόγια από της γης, είναι καπλαντισμένη ούλο με σπάνια μάρμαρα, χρωματιστά, με λογιό-λογιό νερά, κόκκινα, πράσινα και μαυιά. Από εκεί και απάνω είναι πιθαμή με πιθαμή, πλουμισμένη με ψηφή, ίσαμε την κορυφή. Δεν είναι καμάρα και γωνιά που να μην είναι στολισμένη το ιστορικό, με ψήφες και με χρυσάφι, ως και εκεί που δεν πέφτει ποτέ στο μάτι. Χάμου είναι στρωμένη με μάρμαρα πάλε χρωματιστά, που σκεδιάζουν τόσο μορφότατα σχέδια, ώστε να αντιργέσαι να πατήσεις απάνω. Οι κολόνες είναι και εκείνες από μάρμαρα ακριβά. Ο κάθε άνθρωπος που θα μπει μέσα σε τέτοια εκκλησία αισθάνεται το μεγαλείο της. Πιστεύουμε, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, ότι η μονή μας και κάθε ιστορικός ιερός χώρος της πατρίδος μας, αλλά και της Ορθοδοξίας γενικότερα, μπορεί να έχει ένα τριπλό χαρακτήρα. Έτσι το βλέπουμε και το βιώνουμε εμείς αυτά τα χρόνια. Είναι του αγιασμένου χώρου, του μοναστηριακού, που είναι λοιπόν πνευματικό καθίδρυμα, του προσκυνήματος και του ιστορικού μνημείου, με τη πάρα πολύ μεγάλη αξία και το ενδιαφέρον που υπάρχει από χριστιανούς και μη. Αποτελεί ένα σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο που συνεχίζει αταλάντευτα και τηρεί με βλάβεια τις γνήσιες παραδόσεις του μοναχισμού μας, του Ορθοδόξου μοναχισμού, που σέβεται και όσο μπορεί κρατάει την παράδοση του Αγίου, τη φιλοξενία και την αγάπη του. Είναι αναρρύθμιτο το πλήθος των προσκυνητών και επισκεπτών και δεν είναι δυνατό σε λίγους ανθρώπους, μαζί με τη βοήθεια πολύ σπουδαίων συνεργατών, να ανταπεξέλθουμε σε όλα. Μπορεί κάποτε να ήρθατε και να μην μπορέσαμε να σας περιποιηθούμε, αλλά πάντα η διάθεσή μας είναι δεδομένη και τα ανθρώπινα όρια και σε εμάς πολλές φορές υποχωρούν. Η ελπίδα μας και η παρηγοριά μας είναι τα τελευταία λόγια και η τελευταία προφητεία του Οσίου, ότι ο Θεός δόξασε αυτό το χώρο για λόγους που εκείνος ξέρει, και ότι μέχρι τη συντέλεια θα έρχονται πλήθος πιστών εκεί για να δοξάζουν το όνομά του, γιατί εκεί έζησε ένας δικός του άνθρωπος αυθεντικός και γνήσιος, ένας μαθητής του ταπεινός και σπουδαίος, που μας έδειξε τον δρόμο για τη θέωση, για τη σωστή ζωή, και ιδιαίτερα για εμάς τους μοναχούς και κληρικούς, αλλά και όλους τους χριστιανούς, που ήταν φιλάνθρωπος, που ήταν γεμάτος αγάπη, που αγκάλιαζε πρώτα το Θεό, τον άνθρωπο στη συνέχεια και όλα τα πλάσματα του Θεού και όλοι αυτά που υπάρχουν στην πλάση. Εκεί είναι και η ταπεινή προσευχή μας, να στηρίζει ο Θεός με τις πρεσβείες του Οσίου όλους τους χριστιανούς, όλους τους ανθρώπους που αγωνίζονται, και να είναι πάντοτε ο ταχύς βοηθός και αντιλήπτορας για όλους μας, για όλους τους προσκυνητές, σε κάθε στιγμή κρίσιμη και πειρασμό της ζωής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη σας. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστως. Δεν ξέρω εκεί τώρα τι δείχνει ο αγαπητός μας ταξιάρχης που έκανε τον κόπο να με φέρει. Εκεί είναι το εσωτερικό της Παναγίας, είναι ο προλαός. Εδώ είναι το εσωτερικό του ναού της Παναγίας. Βέβαια υπάρχουν τα χαλιά κάτω από το χειμώνα. Και δεν φαίνεται το λάθο. Αυτή είναι η λεγόμενη, φαίνεται το λάθο, η λεγόμενη καστική φωτογραφία. Εδώ δείχνεται, φαίνεται η ανασκήνωση που έγινε και τελείωσε το 1992 στο Ναό της Παναγίας. Προφανώς. Ένα από τα κυονόχρονα που σας περιέγραψα και η κολόνα που είναι γραμμένη από το Ασουάν της Αιγύπτου. Ο ναός αυτός έχει τελειώσει το 1952. Κομμάτια από το παλαιό τέμπλο που γεμίστηκε στα αεροπορικά.
Εδώ ένα κομμάτι προσέχετο, κοιτάξτε το μάρμαρο και το ψηφιδωτό, τα λεγόμενα κοντινά μαρμαροποτήματα. Προχωράμε. Εδώ είναι η εξωτερική όψη του Ναού της Παναγίας με τα επανακατοικούμενα, που είναι και είσοδος στο γυναικονίτη του Μεγάλου Ναού. Βλέπετε όλα αυτά που μοιάζουν και ντύματα, με τους κεράμους, με τα κοριάματα. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι τώρα, σε αυτή την περίοδο και για αρκετό καιρό θα είναι, ο ναός είναι, οι ναοί μάλλον έξω, δεν φαίνεται έτσι, είναι όλες καλουσιές και σκεπασμένοι με λινάτσες, εδώ είναι μακριά το μοναστήρι, μέσα από τα λουλούδια, το στήριον όρος, προχωράμε, διαβασίζουμε, η περιοχή μας, το μοναστήρι εκεί, στη, βλέπετε πως είναι το στήριον όρος, ναι, προχωράμε. Οι ελιές που τις πέρας του Σίου υπάρχει ο Λεώνας και μάλιστα είμαστε στην οικολογική καλλιέργεια, οι ελιές που είναι ανθισμένες, αυτή είναι η σημερινή φωτογραφία. Αμέ, γεννήσου. Προχωράμε, έλα, το μαστί. Ταξιά, στο μαστί. Εδώ είναι ένα νεότερο παρακρίση πολύ κοντά από την πλατεία, 2 λεπτά εδώ φαίνεται, η μεταμόρφωση, η Αγία Σωτήρα, όπως τη λένε, στην προηγούμενη, εκεί. Η οποία είναι από ένα ξεχωριστό μακαρίτι ηγούμενο των Ευγένιων εικονών, το 1881, και η πηγή που έκτισε στο βράχο μέσα και μέχρι σήμερα ένα μέρος της ειδρεύσεως γίνεται αυτή τη μονή. Και έτσι είναι και ένας ωραίος χώρος που σε κουράζει όταν είναι κάτω από πολλούς επισκέπτες. Προχωράμε. Εδώ είναι πάλι το μοναστήρι, η ξενώνα είναι κερισμένη. Αυτό το καρτερίνι με τα σκαλοπάτια που καταβήκατε όσοι πήγατε είναι το 1962 ενός σπουδαίου αρχιτέκτου και όχι. Που έχει κάνει και στην Ακρόπολη τα ίδια. Προχωράμε. Εδώ είναι η εξωτερική αυλή με τους ξενώνες ανακαιρισμένους και το καμπαναριό, την προηγούμενη, αυτό είναι τα λουκούμια εκεί. Το καμπαναριό το οποίο είναι στη μέση του μεταρχικού και πάνω το 1888. Να κερδισμένο, εδώ είναι ίσως η πόρτα του παρακλησίου του Καπανεργιού, στην μεταμόρφωση. Εδώ βλέπουμε ότι η τράπεζα που αναστηλώθηκε από τον Ορλάντο από το 1958 και μετά. Εδώ ήταν, συγγνώμη, προηγούμενη. Εδώ φαίνεται από την πύλη προς τα πέρα, είχε γκρεμιστεί από τον βαλισμό των Γερμανών και μετά πλέον ο Ορλάντος το έδωσε νέο σχήμα, όπως υποστηρίζει ότι βρήκε τα θεμέλια της τραπέζης του 11ου αιώνα. Προχωράμε. Η τράπεζα. Προχωράμε. Προχωράμε. Ο ναός του Ερήνοντος. Ναι. Εδώ είναι, φαίνεται αριστερά, μέρος από τα ερήπια του νοσοκομείου, που είπαμε ήταν πολύ σπουδαίο άτομο για την εποχή του, από τον 10ο αιώνα. Και την περιοχή, δόμη, προχωράμε. Είσοδος με το καινούργιο ψηφιδωτό αντίγραφο του Οσίου. Προχωράμε. Η πηγή. Ναι. Εδώ είναι πάλι, συγγνώμη, την προηγούμενη. Εδώ είναι πριν την ανακαίνιση. Προχώρησε την επόμενη. Εδώ φαίνεται η πτέρυγα δυτική που ανακαινίστηκε. Ανακαινισμένη βόρεια πτέρυγα, χώρα. Ένα από τα πρώτα από το χαράκτερ του τρούλου της Παναγίας που είναι ο μοναδικός τρούλος στην Ανατολή με επένδυση γλυπτά μάρμαρα. Και είναι το πρότυπο του αθηναϊκού λεγόμενου τύπου. Προχωράμε. Και ο πατέρ Λουκάς κάνει δουλειά. Προχωράμε. Ένα. Είναι ο πατήρ Κυριακός. Εδώ είναι η ώρα της ακολουθίας. Εδώ είναι η Αγία Τράπεζα του Παλαιού Ναού. Εδώ είναι στην πρόσφατη είναι ο Άγιος Βερατίου, αδερφός μας και ηγούμενος. Ναι. Είναι στην Αγρυπνία. Το προχθές, την Πανίγυρη. Προχωράμε στη λειτουργία. Το προηγούμενο είναι ένα γέννησο συμφώνες. Εδώ είναι το Βαΐο. Η προηγούμενη είναι η Καξιάκη. Προηγούμενη. Εδώ είναι ο Μαγιός Χριστοφόρος, ο Γεωργιώτης. Ναι, το καλοκαίρι τα λίγα. Ναι. Προχωράμε. Εδώ είναι το Βαΐο που έχουν πάντα πάρα πολύ προσκυνητές, προχωράμε. Ο Επιτάπιος. Τώρα δεν έχουμε με αυτά. Απλώς προσπαθούμε, γιατί υπάρχει η εντύπωση ότι ήταν νεκρό το
μοναστήρι, δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ και έχουμε πολύ ευγνωμοσύνη εκεί περίμενε στους πατέρες που κράτησαν σε δύσκολες καταστάσεις τη σκητάλη και μας την παρέδωσαν. Και να είναι αιωνία μνήμη τους, πολλοί από τους τελευταίους που γνώρισα εγώ διεκόνησαν και εδώ στο Βατόχι και είχαν πολύ αγαθές αναμνήσεις. Μου έλεγα μάλιστα ότι οι πατρινοί θρησκεύουν πολύ και ότι πάντα ερχόταν στο Βατόχι και λειτουργούνταν παρόλο και τελειώναν πρωί, έτσι είναι πατέρα Νικόλα. Έτσι σήμερα και πηγαίναν στις δουλειές τους. Δηλαδή το ατομείο της ιστορίας και τα κανόνια που πάνε από τη μάχη της πέτρας. Προχωράμε. Φωτογραφία από την επέτειο της Επαναστάσεως που εορτάζουμε πανηγυρικά στο μοναστήρι. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία, είναι το καθολικό, το πρωί με την Ανατολή κοιτάξτε πώς φαίνεται και πώς φωτίζονται τα σύλλοτα. Η Παπαντή, ένα από τα ημιχόνια, είναι σε κανονικό ανθρώπινο ανάστημα οι υπομπές. Προχωράμε. Εδώ είναι μια διακόνηση από το παράθυρο. Εδώ είναι η σκαλοσχέα με την αποτύπωση για τη μελέτη συντήρηση των σκηνοτών. Προχωράμε. Ο Απόστολος Πέτρος. Λεπτομέρεια. Ο Χριστός από την Παναγία και την Συμβάτουσα. Εδώ είναι η είσοδος που θυμάστε αυτή τη μορφή του Χριστού που είναι πολύ πληθυντική και το σώμα του καλύπτει ολόκληρη την κεντρική πύλη. Για να θυμίσει τον λόγο του Ευαγγελίου ότι εγώ είμαι η θύρα, η αιμονία της εισέλθει, σωθήσετε. Και από ευλάβεια την προηγούμενη, από ευλάβεια η πύλη αυτή ήταν κλειστή και άλλη μόνο τις λειτουργικές ώρες. Όταν βέβαια είπαμε άλλαξε τα πράγματα, τότε άλλαξε και η λειτουργία της πύλης. Αυτή η μορφή προηγούμενη, αυτή η μορφή του Παντοκράτορα ήταν και στον Τρούνο που έπεσε το 1594 χρόνια από το σεισμό. Έτσι μας μένει η μαρτυρία και η πληροφορία. Προχωράμε. Η Σταύρωση, σπουδαίο ψηφιδωτό στον πρόσωπο. Προχωράμε. Η μια τετράδα των Αγίων Αναργύρων, ο τέταρτος έχει καταστραφεί. Η Παναγία, ο Άγιος Πρόδρομος, οι Αρχάγγελοι, θεωρούνται αριστερικοί με τα Αρχάγγελοι σε όλο τον Ανατολικό Ορθόδοξο χώρο. Η Ανάσταση, η νίκη του Χριστού πάνω στο θάνατο και στη φθορά και στον διάβολο. Ο Χριστός κατεβαίνει στον Άδη που συμβολίζεται με το μαύρο χρώμα, το σκοτάδι. Έχουν σπάσει οι πόρτες και τα κυδαργία έχουν σκορπιστεί και κάνει μια κίνηση που βλέπετε το θυμάτιο του πόσο τεντώνεται και τραβάει από το χέρι τον προπάτορα Αδάμ και έτσι το πρόσωπό του ανασταίνει όλη την ανθρωπότητα. Κρατώντας το τεράστιο σταυρό του που μας έσωσε τη θυσία του. Δίπλα η Εύα που απλώνει χειριστικά τα χέρια και απ' την άλλη δύο δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης που με αναστέλνουν γιατί μέσα τους τάφους πιθανώς ο Σολομών και ο Δαβίδ. Προχωράμε. Εδώ είναι ο Κρόνος σε άλλη πλευρά. Βλέπουμε τα ψηφιδωτά πάνω. Προχωράμε. Το οικό εκ του Ιερού με την Παναγία του Πατητέρα. Προχωράμε. Ένα θωράκιο, βλέπετε πόσο τέχνη, είναι στο τέμπλο. Είναι αυθεντικό από τις αρχές από το τέλειο του 10ου αιώνα. Προχωράμε. Άλλο θωράκιο. Το εικόνιο του Τρούλου. Πάνω βλέπουμε ο Τρούλος ότι έχουν καταστραφεί τα ψηφιδωτά του από το δυνατό σεισμό του 1594 και έχουν κάνει τοπογραφίες αρχές του 17ου αιώνα. Πρέπει να πούμε ότι στο στήθος, όταν θα έρθείτε, θα τα προσέξετε. Και στο μέτωπο του Παντοκράτορα φέρνουν τα σημάδια από τα βόλια των Τούρκων που πυροβολούσαν να σκοτώσουν τον Θεό των Απίστων στα Ορφανικά. Και η Αγία Τράπεζα με το σύθρονο πίσω, προχωράμε, το σύθρονο. Η Λάρνακα με το λήψη Ανατροσίου, με τα λήψη Ιερά Λήψη Ανατροσίου, που είναι στο χώρο όπου υπήρχε η θέση της. Ο μακαριστός ο Μητροπολίτης, ο πρώην, ο γέροντας Θηβών και Βαδίας Νικόδημος, θέλησε τότε, επειδή έχει σαρκώματα, το λείψον από το σύμπ, που λείπουν βέβαια ορισμένα τεμάχια, να το ενδύσουμε μαχικά ενδύματα. Και έτσι είναι αυτή το παραλάβουμε που περάσει 22 χρόνια και ασφαλώς δεν είναι να το αλλάξουμε. Προχωράμε. Είναι ο χρόνος της Παναγίας, με τους, την προηγούμενη, με τους Κίονες και εδώ από γρανίτη, προχωράμε, το ιστορικό της Παναγίας, ναι. Το δάπεδο με τα ψηφιδωτά.
εντάξει, μετά αυτό είναι πάρα πολύ ωραία, δεν κάνεις τη λεπτομέρεια, προχωράμε. Πολύ έλεος είναι. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο Τροπολίτη μας που επέτρεψε στον πατέρα Γιώργη να έρθει σήμερα εδώ και να μας γνωρίσει τον περισσότερο το βίο του Οσίου Λουκά, αλλά όμως και το ένταξο του μοναστήριου. Πιστεύω ότι ο βίος του και οι αρετές του θα μας ενισχύουν ακόμη περισσότερο και στο προκείμενο αγώνα της Μεγάλης της Αρακοστής. Θα σας παρακαλώσουμε χαίρετε, επιστρέφοντας στο μοναστήρι σας, να ανάψετε ένα κεράκι στον Άγιο για όλους μας εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνετε τόσα χιλιόμετρα σήμερα και έρθετε κοντά μας. Η επόμενη ομιλία θα γίνει στις 31 Μαρτίου, πάλι Δευτέρα απόγευμα και ώρα 6, με ομιλητή τον ηγούμενο της Μονής του Θημίου Προδρόμου Δεσφήμης, τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριο Καλύπα, με θέμα το μυστήριο του Σταυρού στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Επίσης, να κάνουμε γνωστό ότι γνωρίζουν βέβαια οι νωρίτες μας ότι κάθε Πέμπτη, μετά από την ακολουθία του Εσπερινού, ψάλλεται παράκτηση στον Άγιο Νικόλαο και στη συνέχεια ανακοινώσκεται ένα πατερικό ανάγνωσμα. Την επόμενη Πέμπτη θα κάνουμε ιδιαίτερη δέηση για τους σεισμούς οι οποίοι ταλανίζουν την χώρα μας. Θα παρακαλέσουμε λοιπόν και εκτός ενωρίας, όσοι θέλετε, να έρθετε όλοι μας εδώ να κοιτάξουμε.